Εκτός συνόρων και πάμε στην Ισλανδία. Ποτάμια λάβας που καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, συνεχείς εκρήξεις και ένα τοξικό σύννεφο που απειλεί το Ρέικιαβικ συνθέτουν το εφιαλτικό σκηνικό στη χώρα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου. Όπως λένε οι επιστήμονες, η έκρηξη ακούστηκε σαν να κόπηκε η γη στα δύο. Το ηφαίστειο Φαγκραντάλσφιαλ δεν σταματά να βρυχάται και κάνει τη νύχτα μέρα. Καυτή λάβα αναβλύζει από την 4 χιλιόμετρων ρογμή του ηφαιστείου και το σκηνικό μοιάζει απόκοσμο. Από ψηλά η φλεγόμενη πλαγιά του ηφαιστείου προκαλεί δέος. Συντριβάνια λάβας εκτοξεύονται στον αέρα σε μια θεαματική επίδειξη της δύναμης της φύσης στην Ισλανδική γη που είναι γνωστή για τη φωτιά και τον πάγο. The eruption is way, way, way bigger than anything we've seen in the last 3 years. It's a little bit of a conflicting moment because we don't know if the town is going to maybe disappear in the coming days. Η Ισλανδική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Το Ρέικιαβικ μπορεί να μην κινδυνεύει από το μάγμα του ηφαιστείου, κινδυνεύουν όμως οι κάτοικοι του από τις τεράστιες ποσότητες τοξικών αερίων που εκλείει. What they are telling us is that this could continue for weeks or even potentially months. What we're seeing is an eruption which is much larger than the ones we have had in the past 3 years. Η ενεργοποίηση του ηφαιστείου απειλεί να βυθίσει στο σκοτάδι το μεγαλύτερο μέρος της Ισλανδίας, αφού υπάρχει ανησυχία για έναν κρίσιμο σταθμό παραγωγής ενέργειας βόρεια του Γκρίνταβικ. Πρόκειται για έναν από τους 5 γεωθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. This volcano does not produce the big ash clouds like when Eyjafjallajökull in Iceland erupted in 2010. Το γεγονός ότι το ηφαίστειο δεν παράγει στάχτη σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται οι αεροπορικές μεταφορές όπως συνέβη πριν από 13 χρόνια, όταν η έκρηξη του Eyjafjallajökull γέμισε με τέφρα τον ουρανό της Ευρώπης, φέρνοντας χάος στις αερομεταφορές. Το τρομακτικό φαινόμενο βιώνουν και Έλληνες που ζουν στη μακρινή Ισλανδία. Επικοινωνήσαμε με κάποιους. Πάμε να δούμε τι μας λένε. Ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάποιο άλλο μέρος, ώστε να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση που μπορεί να προκαλυφθεί από τα νέφη ή τα τοξικά αέρια που βγαίνουν λόγω της λάβας. Φόβος, ανησυχία, ανασφάλεια. Έλληνες που μένουν στην Ισλανδία ζουν την οργή του Φραγκαντάλσφιαλ, του ηφαιστείου που εξεράγει στην Χερσόνησο, Ρέικιανες. Και νομίζω ότι σε κάποια ταινία δεν γίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά όντως γίνονται στην πραγματικότητα όπως βλέπετε κι εσείς. Η Χρύσα Καραγεώργου, Ελληνίδα που μένει μόνιμα με την οικογένειά της στον Γκραφαρβόγκουρ, μια πόλη έξω από το Ρέικιαβικ, βλέπει τον έφος που προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου να φτάνει στην πόλη της. Επειδή έγινε η έκρηξη και έχει προκαλέσει αυτό το πορτοκαλοκόκκινο νέφος, το οποίο θα μπορούσε να είναι και τοξικό, δηλαδή είναι μια ανασφάλεια γιατί δεν ξέρει πότε μπορεί να επεκταθεί το συγκεκριμένο. Και αυτό το τοξικό, όπως λένε οι αρχές νέφος, είναι ο λόγος που το Ρέικιαβικ, εκεί όπου ζει ο ξεναγός Οδυσσέας Χλωρίδης, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Είναι φοβερό θέαμα. Από το μπαλκόνι μας, ας πούμε, φαίνεται το ηφαίστειο στον ορίζοντα. Σήμερα δώσανε ενημέρωση ότι μπορεί στις επόμενες μέρες, αν συνεχίσει έτσι το ηφαίστειο, μπορεί να έχουμε και εμείς θέμα εδώ πέρα. Ήδη οι περιοχές γύρω από το ηφαίστειο έχουν εκενωθεί, με τους επιστήμονες να εκτιμούν πως το ηφαίστειο μπορεί να συνεχίσει να βρυχάται για μέρες ή ακόμη και μήνες.